Καλή σας ημέρα, κύριε Πρωτούλη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ναι, ήταν μια συνέντευξη με προκλητικές ωραιοποιήσεις για όσο βιώνει ο λαός μας και απέδειξε μια πραγματική άβυσσος που χωρίζει αυτό που ζουν σήμερα τα λαϊκά στρώματα, που ζουν οι εργαζόμενοι, μια άβυσσος που χωρίζει τις λαϊκές ανάγκες από την οικονομία των λίγων, από την οικονομία των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και από αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορεί να μην σχολιάσει κανένας τη στιγμή που είμαστε μέσα στο φούντομα του πανδημικού κύματος και το αίτημα όλων μας είναι η προστασία της υγείας και η στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας. Οι αναφορές ήταν σε σχέση με τη σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, με τις αντοχές της οικονομίας, και την ίδια μέρα όλοι μάθαμε ότι έκλεισε ακόμα και η γενική εφημερία του ενός από τα 4 που έχουν απομείνει παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας, στη στιγμή που ανοίξαν τα σχολεία με 20.000 κρούσματα. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να αφήσει ασχολίαστο αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε και ζούμε, και μάλιστα διαβάζουμε σήμερα και στα ρεπορτάζ των εφημερίδων, δηλαδή την τεράστια ανάγκη που έχουν οι εργαζόμενοι για να ζεστάνουν τα σπίτια τους, αυτό που ονομάζεται ενεργειακή φτώχεια, και γι' αυτό δεν ακούσαμε τίποτα. Όμως, ακούσαμε για τις πράσινες business, ακούσαμε για την απελευθέρωση της ενέργειας, για το στόχο της απολιγνητοποίησης, και υπάρχουν τραγικά περιστατικά, δηλαδή μόλις χθες, δεν μπορώ να μην το πω αυτό, είχαμε ακόμα 2 θανάτους από ανθρώπους, παιδιά και ηλικιωμένους, που προσπαθούν με πρόχειρους τρόπους, αυτοσχέδιους τρόπους, να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Αυτά και πάρα πολλά άλλα που είναι τα προβλήματα, τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, τα οποία δεν βρέθηκε ούτε λίγος χώρος στη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Μίλησε για αύξηση στον κατώτατο μισθό. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε χειρότερα πράγματα. Είμαστε, κύριε Παπούλια, είμαστε μια δεκαετία ακριβώς, κλείνουν ακριβώς 10 χρόνια. Από τότε που η συγκυβέρνηση τότε, Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και Καρατζαφέρη, αν δεν κάνω λάθος, με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου κατάργησε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση και μείωσε το μισθό, τον κατώτατο μισθό 32%. 22%, συγγνώμη, και 32% για τους νέους. Και ερχόμαστε 10 χρόνια μετά με μια υπόσχεση για αύξηση, γιατί και δεν ακούσαμε ποια θα είναι αυτή η αύξηση, μια υπόσχεση για αύξηση που σε καμία περίπτωση δεν θα προσεγγίσει ούτε τον κατώτερο μισό που υπήρχε το 2009. Αυτό κι αν είναι πρόκληση, και μάλιστα όλα τα αντεργατικά μέτρα που πέρασαν από τις συνεχόμενες κυβερνήσεις, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, που εφάρμοσε αυτό το κατάπτυστο νόμο που καταργεί την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Λοιπόν, όλα αυτά τα αντεργατικά μέτρα έχουν φτιάξει αυτή τη στιγμή ένα εργασιακό περιβάλλον όπου 800.000 εργαζόμενοι, ένας στους 3 εργαζόμενους, δεν αμείβεται ούτε καν με τον κατώτερο μισθό, αλλά πολύ πιο κάτω. Μάλιστα. Δεν συζητάμε φυσικά για όλους τους εργαζόμενους που βρέθηκαν οι μισθοί τους πετσοκομμένοι κατά 25%, γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτή ήταν μια διαδικασία επιταχυντής μείωση, δηλαδή όλων των μισθών παρακάτω. Κύριε Πρωτούλη, εν ολίγης θα μπορούσαμε να πούμε συμπερασματικά, δεν θέλει και μεγάλη φιλοσοφία, είναι μια κυβέρνηση που είναι στον αντίποδα των λαϊκών αναγκών, είναι απέναντι στις λαϊκές ανάγκες των εργαζομένων και έχει πάρει τη σκυτάλη από τους προηγούμενους και συνεχίζει την επίθεση απέναντι στο λαό μας ακάθεκτη. Κύριε Πρωτούλη, ο πληθωρισμός έχει σκαρφαλώσει το 5%. Τα σενάρια λένε, που υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη αλλά και ο Πρωθυπουργός εχθές στη συνέντευξή του, ότι είναι παροδικό και ότι θα επιστρέψουμε στο προ της κρίσης που βιώνουμε σήμερα. Η εκτίμησή σας? Ναι, δεν φαίνεται να είναι παροδικό. Παροδικό λέγανε ότι θα είναι το Σεπτέμβρη. Τώρα έχουμε Γενάρη. Δεν φαίνεται να είναι παροδικό. Πολύ περισσότερο φαίνεται ότι και από τις δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού χτες, από τις απαντήσεις που έδωσε, ότι η δημοσιονομική περιβόητη προσαρμογή και εποπτεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, δηλαδή μια πολιτική, ένα πλαίσιο το οποίο ψήφισαν από κοινού, αυτό που ονομάζουμε εμείς όλα τα αστικά πολιτικά κόμματα, δηλαδή όλα τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της καπιταλιστικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμφερόντων των μεγάλων ομίλων, αυτή η υποπτία θα παραμείνει για τα επόμενα χρόνια, όπως όλα δείχνουν, και θα είναι ο σφιχτός κορσές για τις λαϊκές ανάγκες. Δηλαδή για ό,τι βγαίνουμε, κύριε Παπούλια, και διεκδικούμε το επόμενο διάστημα και απαιτούμε ως ανάγκη, δηλαδή να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα πλατιά είδη λαϊκής κατανάλωσης, να μειωθεί, να μειωθεί το κόστος της ενέργειας, να προσληφθούν οι Δεν βγαίνει ο προϋπολογισμός, έχει απαντήσει ο Υπουργός Οικονομικών. Οι αντοχές της οικονομίας, αυτή η μαγική έκφραση, η οποία όμως είναι μόνο για τις λαϊκές ανάγκες, οι αντοχές της οικονομίας. Όταν είναι για επιχειρηματικούς ομίλους, εκεί έχουν ανοίξει οι λογαριασμοί και τρέχει το χρήμα άφθονο. Κύριε Πρωτούλη, αν και ο Πρωθυπουργός εχθές υποστήριξε ότι οι εκλογές τις βλέπει στο τέλος της τετραετίας, εσείς τις βλέπετε νωρίτερα? Εμείς βλέπουμε την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική πολιτική αλλαγή που χρειάζεται ο λαός μας και η οποία δεν μπορεί να προέλθει από το ανακάτεμα του σημερινού σάπιου πολιτικού συστήματος. Αυτό βλέπουμε, κύριε Παπούλια. Αυτό απαιτεί να ενισχυθεί η πάλη του λαού μας, η πάλη που θα ιεραρχεί τις δικές του ανάγκες, τα δικά του δικαιώματα, τη ζωή της οικογένειάς του, των παιδιών του, το μέλλον των παιδιών του. Και θεωρούμε ότι πρέπει να εστερνιστεί ο λαός μας στο σύνθημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το οποίο σύνθημα γεννήθηκε μέσα από μεγάλους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος και μέσα στην πανδημία, το σύνθημα που λέει μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Επιτρέψτε μου. Αν γίνει πράξη, πραγματικά θα είναι μια μεγάλη πολιτική ανατροπή και η πραγματική ελπίδα για αυτά που βιώνουμε. Κατανοώ ότι δεν σας αφορά η πρόσκληση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για μια προοδευτική διακυβέρνηση, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Εάν προκύψει μια νέα κοινωνική συμφωνία και το βάζω στη βάση των παραγωγικών δυνάμεων, έτσι, θα μπορούσε αυτό να γίνει και μια προγραμματική συμφωνία ενδεχομένως? Από το 2012... ή όπως είπαμε πριν και για το κατώτερο μισθό, έχουν περάσει 10 χρόνια. Στα 10 χρόνια όχι μόνο εμείς, αλλά και ο λαός μας έχει γίνει σοφότερος. Έχει δει κυβερνήσεις όχι κοινωνικής σωτηρίας, όπως είπατε, εθνικής σωτηρίας. Έχει δει κυβερνήσεις ομοφωνίας, κυβερνήσεις τεχνοκρατών. Έχει δει κυβερνήσεις τραπεζιτών. Έχει δει διάφορα τέτοια πολιτικά ανακατέματα. Δεν έχει δει όμως μια πραγματική πολιτική αλλαγή που να αφορά τη ζωή του. Λοιπόν, αυτά είναι καλέσματα μιας ξαναζεσταμένης σούπας από αυτούς που δεν έχουν όχι στο πρόγραμμά τους, αλλά ούτε και στην αντίληψή τους δεν έχουν την ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος και ψάχνουν τάχα μου να βρούνε ορισμένες λύσεις εντός των τυχών που βλέπουμε όλοι τα καταστροφικά τους αποτελέσματα. Θα είναι όμως πολύ μεγάλη καταστροφή για το λαό μας να ξαναπέσει θύμα σε τέτοια παραμύθια. Μάλιστα. Τώρα είναι η ώρα να πάμε μπροστά, να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και να προχωρήσουμε μπροστά με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αλλά και με τον αγώνα του οργανωμένου λαού. Εδώ είναι η μόνη λύση. Όλα τα άλλα είναι πράγματα που τα έχουμε δει και έχουμε δει που έχουν οδηγηθεί. Το δεις εξαμαρτίνου καντροσοφού, λέει ο λαός μας. Κύριε Πρωτούλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά κι εσείς.